Αυτή ήταν και η ερώτηση που έθεσα εγώ στον εαυτό μου και στον Tim Berners-Lee όταν μου πρωτομίλησε για την καινούργια αυτή πρωτοβουλία πριν ξεκινήσει. Και η ερώτηση ήταν ακριβώς τι προσθέτει αυτό. Έχουμε μαθηματικά, έχουμε πληροφορική, έχουμε τις άλλες επιστήμες που ασχολούνται με συναφή θέματα, γιατί αυτή η καινούργια πρωτοβουλία. Η απάντηση δεν ήταν σαφής. Δηλαδή, ότι με τον γνωστό του τρόπο μου είπε, κοίταξε, πιστεύω ότι αυτό θα προσθέσει κάτι, η διεπιστημονική προσέγγιση θα βοηθήσει επιστήμονες που μιλούν διαφορετικές γλώσσες να προσπαθήσουν να λύσουν προβλήματα από κοινού. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, ο λόγος που πίστεψα στην αρχή ότι είναι κάτι σημαντικό ήταν βασισμένος στην πίστη μου προς τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο Tim Berners-Lee στην ζωή του μέχρι τώρα δεν έχει κάνει τίποτε άσκοπο ή τίποτε απλώς για να παράγει χαρτί και λόγια. Οπότε η αρχική απάντηση που έδωσα εγώ στον εαυτό μου είναι κάτι αξιόλογο μαγειρεύεται. Στην πορεία έφτασα να πιστεύω, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι σήμερα, ότι πραγματικά αποτελεί μία προσπάθεια δημιουργίας ενός επιστημονικού, διεπιστημονικού πλαισίου, μέσα στο οποίο επιστήμονες, ερευνητές, καθιερωμένοι και νέοι μπορούν να αποτεθούν στα προβλήματα, να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, το τι ρόλο παίζει το web, η διαδίκτυο όπως συνήθως αναφέρεται στα ελληνικά, στη ζωή μας, με όλες τις τεχνολογικές, οικονομικές, πολιτικές και ακόμη όπως βλέπω πρόσφατα ψυχιατρικές διαστάσεις.